Κύριε Πρόεδρε του ΣΥΡΙΖΑ, σας ευχαριστούμε. Ως εργαζόμενοι της ΕΡΤ δηλώνουμε ότι όπως και εδώ και 3 και πλέον μήνες συνεχίζουμε αταλάντευτα να μην νομιμοποιούμε με οποιοδήποτε τρόπο απόφαση ή πράξη μας το κλείσιμο του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού μας φορέα. Έρχομαι στην ερώτησή μου. Την ανοιχτή σας ομιλία προχθές εδώ στη Θεσσαλονίκη, μια ομιλία που μεταδόθηκε απευθείας από την ΕΡΤ, άνετα θα μπορούσε ο καθένας να την χαρακτηρίσει αμιγώς προεκλογική. Εκτός το ότι ζητήσατε για μία ακόμη φορά εκλογές, παρουσιάσατε και βασικά κομμάτια του κυβερνητικού σας προγράμματος, περνώντας μάλιστα και σε πανηγυρικές εξαγγελίες και δεσμεύσεις. Κύριε Πρόεδρε, δεδομένου ότι εκ του νόμου οι βουλευτικές εκλογές αργούν, το ερώτημα είναι αν έχετε υπόψη σας κάτι το οποίο θα τις επιβάλλει αυτές τις εκλογές νωρίτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Παπαφωτίου. Να πω εισαγωγικά ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που μου απευθύνετε εσείς, εκπροσωπώντας την τηλεόραση της ΕΡΤ3, την πρώτη ερώτηση. Και να πω ότι για μας είναι μια ένδειξη αγώνα και αφοσίωσης και ενιδιοτέλειας αυτό που οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ εδώ και 3 μήνες διεξάγουν σε αντίξουες συνθήκες. Μιλήσατε για πανηγυρικές εξαγγελίες. Κύριε Παφωτίου, δεν κάναμε πανηγυρικές εξαγγελίες. Μιλήσαμε για τα αυτονόητα. Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μία ανθρωπιστική κρίση. Και χρέος πρώτης το δικό μας είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε συμπολίτης μας να μπορέσει όχι απλά να επιβιώσει, να ζήσει με αξιοπρέπεια. Δεν πρόκειται λοιπόν για πανηγυρικές και προεκλογικού τύπου εξαγγελίες. Το πρόγραμμά μας για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης είναι το ελάχιστο που θα έπρεπε να κάνει μια οποιαδήποτε κυβέρνηση και είναι έξω και πέρα από κάθε διαδικασία διαπραγμάτευσης. Είναι αδιαπραγμάτευτο. Όταν στην Ελλάδα έχουμε, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν, 500.000 οικογένειες που έχουν μηδενικό εισόδημα, που δεν έχουν εισόδημα. Και όταν σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της UNICEF έχουμε 600.000 παιδιά και βρέφη που υποσιτίζονται. Δεν πρόκειται λοιπόν για πανηγυρικές εξαγγελίες. Βρισκόμαστε σε μια δραματική κατάσταση και οφείλουμε να προσδιορίσουμε την ελάχιστη δυνατή βοήθεια ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ανθρωπιστική κρίση. Οι εκλογές λοιπόν δεν είναι ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της ανυπομονησίας του. Δεν ανυπομονούμε να βρεθούμε σε θέσεις εξουσίας. Οι εκλογές και η αλλαγή πορείας για τον τόπο είναι ζήτημα επιβίωσης για τα χαμηλά οικονομικά στρώματα της κοινωνίας, για αυτούς τους ανθρώπους που ζουν στα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης και ζήτημα κυριαρχίας και προοπτικής για τη χώρα. Τώρα με ρωτάτε πώς αυτό θα γίνει. Στην ομιλία μου είπα ξεκάθαρα ότι δεν περιμένουμε να φύγει η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά από μόνη της. Και η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά δεν θα πέσει από δόλιο φθορά, όπως ο ίδιος υπονόησε σε μια συνέντευξή του. Θα πέσει από τη λαϊκή κινητοποίηση. Βλέπω ότι σε μια συνέντευξή του σήμερα ο Πρωθυπουργός λέει ότι θυμάται μάλλον τη συνταγματική κυβερνητική θητεία των 4 χρόνων και λέει ότι θα εξαντλήσει την κυβερνητική θητεία. Ξεχνά ότι και ο ίδιος έγινε Πρωθυπουργός από εκλογές που έγιναν πολύ πριν εξαντληθεί η συνταγματικά καθορισμένη περίοδος. Γιατί? Διότι έπεσε η πρώτη μνημονιακή κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου και έπεσε και η δεύτερη του κ. Παπαδήμου. Όπως έχουν πέσει λοιπόν ήδη 2 μνημονιακές κυβερνήσεις από την αντίδραση, την αντίσταση και τη διεκδίκηση του ελληνικού λαού, από την πλήρη αναντιστοιχία της εφαρμοζόμενης πολιτικής με τη λαϊκή επιθυμία, έτσι σύντομα θα πέσει και η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά. Και θα πέσει, επαναλαμβάνω,
κάτω από τη λαϊκή κινητοποίηση και τη λαϊκή αντίδραση.